Thank you next, μέρος δεύτερο. Μου το ζητήσατε αρκετοί, ήθελα και εγώ να το κάνω κιόλας. Σας το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, το οποίο θα το βρείτε, θα σας το έχω κάτω στην περιγραφή, μαζί με τους λογαριασμούς μου στα social media. Έτσι λοιπόν έψαξα και βρήκα άλλα 10. Σας τα έχω εδώ πέρα. Ξεκινάω με το πρώτο, το οποίο ένα παρόμοιο είχα και στο προηγούμενο βίντεο. Thank you next. Γιατί έτρωγε το πιτόγυρο και την πίτσα με μαχαιροπύρουνο, μην και μυρίσουν τα δάχτυλα λαδίλα, και το απέτησε και από μένα. Είναι αυτό που σας είχα πει, δηλαδή ότι το έχω δει και εγώ. Έχω δει άτομα να τρώνε το πιτόγυρο και την πίτσα με μαχαιροπύρουνο. Στο προηγούμενο βίντεο ήταν με παϊδάκια. Είχα κάνει εγώ λάθος και είπα πιτόγυρο. Αλλά να που υπάρχει και αυτό τελικά. Προχωράω. Την, γιατί είπε άσχημο το σκύλο μου. Στο προηγούμενο βίντεο κάποιος ή κάποια είχε δώσει thank you next επειδή δεν τον άφηνε ή δεν την άφηνε να χαϊδεύει οι γάτες. Εδώ πέρα έχουμε επειδή είπε άσχημο το σκύλο μου. Okay. Επόμενο, thank you next, γιατί μιλούσαμε στο τηλέφωνο και ακούστηκε ο πατέρας της, αν κάνεις μαλακία έχω έτοιμο τον λάκκο. Αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος, ίσως και ο πιο σοβαρός μέχρι στιγμής που έχω δει. Εδώ όντως δίνεις thank you next. Είναι σοβαρός λόγος. Τώρα για τους υπόλοιπους έχω αμφιβολίες αν είναι αληθινή, κάποιες ιστορίες αν είναι αληθινές ή όχι, αλλά αυτή εδώ πέρα η περίπτωση νομίζω ότι είναι άξια για να δώσεις thank you next. Δεν μπορούσα να λύσω το σουτιέν που ήταν σαν γόρδιος δεσμός, τελικά το έκοψα και έφαγα ένα ωραιότατο thank you next. Φίλε μου, τι να σου πω, δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Τώρα από εδώ και πέρα θα προσέχεις. Όπως και το επόμενο, έφαγα thank you next γιατί της έσκισα το ακριβό της βρακή. Από τότε κοιτάζω πάντα την ετικέτα. Εσείς οι δύο μάλλον πρέπει να κάνετε παρέα, αν δεν είστε το ίδιο πρόσωπο. Να πείτε τις εμπειρίες σας, πώς να προσέχετε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν παίζουν με αυτά. Thank you next, γιατί δεν ξέρω τι είχε... Thank you next, γιατί δεν ξέρω τι είχε φάει πιο πριν. Ναι, είναι thank you next. Δεν ξέρω τι είχε φάει πιο πριν. Με πέθανε στην πορδί μέσα στο αμάξι και χειμώνα. Πολύ αστείο. Μου θυμίζει κάτι που έλεγε ο Τσουβέλλας. 5 καταστάσεις που σου συμβαίνουν στο πρώτο ραντεβού. Και μία από αυτές ήταν οδηγούσε ο άντρας στο αμάξι, είχε δίπλα την κοπέλα και είχε ανοίξει το παράθυρο για να μην μυρίζει το αμάξι. Κάτι τέτοιο έγινε και εδώ. Και αυτό σοβαρός λόγος. Έφαγα thank next γιατί στο πρώτο ραντεβού επέμενε να βάλει ένα διεύρο στο κενό των δοντιών μου για να δει αν χωράει. Ήθελε να παίζει λογικά και αν είναι σαν τα μηχανήματα που βάζεις κέρματα και παίζεις. Τι σκάντα να πω εδώ πέρα. Thank you next, γιατί στο πρώτο ραντεβού. Για να δει αν χωράει. Thank you next, γιατί στο πρώτο ραντεβού ήθελε να βάλει ένα διεύρο στο κενό των δοντιών μου για να δει αν χωράει. Αν δεν χώραγε το διεύρο, έβαλε άλλο κέρμα. Ξέρω εγώ, 20 λεπτό που είναι πιο μικρό. Μονόευρο. Τι φάση. Σε τα μηχανήματα που βάζεις κέρματα και σε αυτά τα παιχνίδια, ξέρετε, που είναι για τα μικρά τα παιδάκια ή πολύ απλά στα καρότσια, στο σούπερ μάρκετ. Βάζεις το κέρμα για να το πάρεις. Okay, τι να πω και εδώ, είναι και αυτό από τις αστείες ιστορίες των thank you next. Έριξα την γιατί μετά από 3 πιτόγυρα με έξτρα τζατζίκι
Με φίλησε σαν να ήταν σαλιγκάρι. Δε τι, έξτρα τζατζίκι. Λογικά αυτό έφταιγε. Κάτι τον ή την πείραξε, δεν ξέρω αν είναι αγόρι κορίτσι αυτός που φίλησε. Σαν σαλιγκάρι. Φαντάζομαι μέσα στα σάλια, ε. Πολύ κακό. Έχω δώσει την, γιατί την ώρα που μαλώναμε, πέταξε στα χτωδοχείο και με πέτυχε στο φρύδι. Εδώ ναι, μάλιστα. Σοβαρός λόγος για να δώσεις thank you next. Αυτός είναι σοβαρός λόγος, όχι, ξέρω εγώ, είπε thank you next γιατί είπε άσχημο το σκύλο μου. Εδώ ναι. Και ένα τελευταίο που είναι και αυτό, σοβαρός λόγος. Thank you next, επειδή με κάλεσε να με κεράσει για τα γενέθλιά του και με έβαλε στο τέλος να τα πληρώσουμε μισά-μισά. Υπάρχει και θετική πλευρά σε αυτό. Δεν σε έβαλε να τα πληρώσεις όλα μόνη σου. Σε κάλεσε, σου είπε να σε κεράσω και τελικά μισά-μισά, ε. Σαν να λέμε άσο ημίχρονο, χι τελικό. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. 10 thank you next, μέρος δεύτερο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.